το αποτέλεσμα της διεξαχθήσεις φανερής ονομαστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εψήφισαν συνολικά 294 βουλευτές. Απόντες ήσαν 6 βουλευτές. Υπέρ της κυρίας Εκατερίνης Σακελαροπούλου εψήφισαν 261 βουλευτές. Ενώ 33 βουλευτές εψήφισαν παρόν. Εκ του ανακοινωθέντος αποτελέσματος, διαπιστώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 32, παράγραφος 3 του Συντάγματος, Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέγεται η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου. Η υποψηφιότητα της οποίας όχι μόνο συγκέντρωσε, αλλά και υπερεύει κατά πολύ την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 του συνολικού αριθμού των βουλευτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ζητώ την έγκριση της Βουλής, όπως το Προεδρείο, εξ ονόματος ολοκλήρου του σώματος, επισκεφθεί την εκλεγήσα Πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να της αναγγείλει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και την εκλογή της.